στη δημιουργία χώρων όπου τα θύματα της οικονομικής κρίσης θα μπορούν να βρουν κάτι παραπάνω από ένα πιάτο φαγητό, προσανατολίζεται η Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Πρόκειται για κοινωνικά εστιατόρια, όπου ο καθένας θα μπορεί να βρει ένα πιάτο φαγητό αλλά και να συζητήσει και να περάσει την ώρα του με άλλους ανθρώπους. Το εγχείρημα δεν απευθύνεται σε απόρους, αλλά γενικότερα σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και απέχουν από την κοινωνική ζωή, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά ούτε για μία βόλτα στο καφενείο. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Πατρέων, δεν θέλουν να δημιουργήσουν χώρους γκέτο ή στιγματισμού, αλλά στην ουσία κοινωνικές κυψέλες ανοιχτές στον καθένα. Εδώ πέρα μπορεί να είσαι γιατρός και για ένα χρονικό διάστημα, άμα δεν έχεις δουλειά, να βρεθείς, να έχεις πραγματικά πρόβλημα, ακόμα και για να πας να φας κάπου, αλλά και να βρεθείς με κάποιον άλλο, διότι όταν δεν έχεις χρήματα δεν μπορείς να πας, ας πούμε, ούτε στο καφενείο ούτε πουθενά αλλού. Αυτός ο χώρος επομένως δεν θα είναι ένας χώρος δυστυχισμένος σε εισαγωγικά. Η ιδέα δεν είναι καινούργια, αλλά προέρχεται από το εξωτερικό. Μάλιστα, ο ίδιος ο κύριος Πελετίδης, την εποχή που σπούδαζε στην Ιταλία ιατρική, επισκεπτόταν συχνά τέτοιους χώρους συναναστροφής με άλλους πολίτες, όπου μπορούσε να βρει φαγητό τα δύσκολα εκείνα χρόνια. Ένα συνδικάτο είχε ένα τέτοιο χώρο, και από εκεί περνούμε και τις ιδέες μας και την αυτήν, ο οποίος μπορούσες να πας να καθίσεις να φας, και με τα σημερινά δεδομένα, για παράδειγμα, εγώ θα πλήρωνα 1 ευρώ και θα έτρωγα. Αλλά δεν ήταν μόνο ότι θα έτρωγε σε αυτόν τον χώρο αξιοπρεπώς, είναι ότι είχε και ένα ολόκληρο πρόγραμμα που σου έλεγε ότι ξέρεις το απόγευμα. Έχουμε και την προβολή ενός έργου. Ο Δήμος Πατρέων διαθέτει ήδη καθημερινά εκατοντάδες μερίδες φαγητού σε δημότες που έχουν ανάγκη. Με τον εξοπλισμό και τις υποδομές που διαθέτει, στόχος είναι πλέον να καλυφθούν και οι ανάγκες κοινωνικότητας των ατόμων που ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς χρήματα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.